Τώρα, απόβαση 6.000 Τούρκων τουριστών έχουμε στη Λέσβο. Το τελευταίο 24ωρο έφτασαν τους 1.500 και όλοι αυτοί, Γιάννη Σινάνη, φτάνουν με Visa Express. Είναι ο δημοσιογράφος μας από το lesvosnews.gr. Γιάννη. Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει εδώ στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, δεν έχει προηγούμενο. Αρκεί να σας πω ότι όπου και αν κυκλοφορήσει κανείς στους δρόμους της Μυτιλίνης, θα διαπιστώσει κάτι. Ακούει παντού τουρκικές λέξεις, διαλόγους και βεβαίως βλέπει μόνο τους. Είναι σαν να περπατάει κανείς σε μια μεγαλούπολη της Τουρκίας. Θα σας πω τους δύο βασικούς λόγους που έχουν φέρει αυτή την εξέλιξη. Πρώτον, είναι η κατάργηση της βίζας που έπρεπε να κάνουν οι Τούρκοι για να έρθουν εδώ στην Λέσβο και στα άλλα νησιά του Βορειού Αιγαίου, που σήμαινε αυτό μια χρονική ταλαιπωρία και οικονομική. Καταργήθηκε λοιπόν και εδώ στο Τελωνείο και οι αστυνομικές αρχές και οι ελληνικές αρχές εκδίδουν τη βίζα σε χρόνο ρεκόρ. Και ένα άλλο γεγονός είναι ότι πλέον έρχονται στην Λέσβο πάρα πολλά τουριστικά πλοιάρια καθημερινά. Βρίσκομαι στο τελωνιακό και λιμενικό χώρο που δένουν τα πλοία και κοιτάξτε πίσω μου για να καταλάβετε. Την πρώτη φορά έχουμε δει εδώ 6 πλοία του λιμενικού, του τουρκικά πλοιάρια που εκτελούν το δρομολόγιο. Αυτά έρχονται καθημερινά γεμάτα, με αποτέλεσμα όλα τα ξενοδοχεία να είναι γεμάτα. Δεν υπάρχει ούτε μία κλίνη αυτό το διάστημα για να δει κάποιος να μείνει σε ένα ξενοδοχείο της Μυτιλίνης. Και επίσης ένα άλλο γεγονός είναι το ότι έχουν καλές τιμές στα ξενοδοχεία. Είναι το Bayrami, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε είναι 8 μέρες αργία τα πάντα εδώ. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει αυτό το Deliar και η εξέλιξη αυτή δικαιολογείται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ότι έχουμε τόσους πολλούς τουρίστες Έλληνες και Τούρκους μαζί να συμβιώνουν. Τους βλέπουμε σε καφενεδάκια να πίνουν το καφέ τους σε ουζερί και βεβαίως δεν καταλαβαίνεις αν είναι Έλληνες ή Τούρκοι. Σας είπα, ακούγονται διάλογοι και ελληνικοί και τουρκοί. Στην κυριολεκτία. Γιάννη, αυτή η εξέλιξη θα φέρει και χαμόγελα στους επιχειρηματίες του νησιού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.